Συνάδελφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι εργάτες, αν και η ψυχή μας κλαίει σήμερα με τον πόλεμο που γίνεται για ακόμη μια φορά για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα, βλέποντας αμάχους να σκοτώνονται και μικρά παιδιά να πεθαίνουν, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το δικό μας πόλεμο που δεχόμαστε οι εργάτες. Χαιρετίζω λοιπόν και εγώ το σημερινό συλλαλητήριο εκ μέρους των 189 εργαζομένων των πετρελαίων στην Καβάλα που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας για λόγους ασφάλειας, από τους οποίους οι 122 είναι απολυμμένοι και άλλοι 67 θα είναι από μέρα σε μέρα. Ενώνουμε τη φωνή μας με αυτές των δοκιμασμένων συναδέρφων που στοχευμένα βάλλονται το τελευταίο διάστημα με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Των συναδέρφων των λοιπασμάτων της Καβάλας που από τις πρακτικές Λαβρεντιάδη έχει καταστριγηθεί κάθε έννοια εργατικού δικαίου και ασφαλούς λειτουργίας βαριάς χημικής βιομηχανίας, στέλνοντας στην ανεργία 130 οικογένειες. Των συναδέλφων στη Λάρκο που χωρίς ξεκάθαρους όρους σχεδιάστηκε και προχωρά να υλοποιηθεί δίθεν σχέδιο εξυγίανσης της επιχείρησης, στέλνοντας στην ανεργία 1.080 εργαζόμενους και 300 οικογένειες έξω από τα σπίτια τους. Των συναδέλφων στην Κόσκο που για να αποκτήσουν τα ελάχιστα νομοθετημένα εργασιακά δικαιώματα όπως η Σύμβαση Εργασίας και Εργασιακής Ασφαλής Συνθήκες έπρεπε να θνηνήσουν απώλεια συναδέρφων εν ώρα εργασίας και μετά να ακουστεί η φωνή τους με τα δίκαια αιτήματά τους. Καθώς ενώνουμε και τη φωνή μας με κάθε εργαζόμενο της χώρας που βάλεται από την εργοδοτική μανία και την κυβερνητική αντεργατική πολιτική. Η κυβέρνηση υλοποιεί συγκεκριμένο σχέδιο εξόντωσης ελληνικής οικογένειας, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων, θέλοντας να μας μετατρέψει σε σύγχρονους δούλους μιας νέας εποχής, αδιαφορώντας για την ακρίβεια που έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη και είναι αντιστρόφως ανάλογη με τα εισοδήματα των πολιτών. Έχει αφήσει ανοχήρωτη την κοινωνία στο έλεος της πανδημίας, μετρώντας αρκετές χιλιάδες νεκρούς. Κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να μας δυσκολέψει τη ζωή και το αύριο των παιδιών μας, υποβαθμίζοντας την υγεία και την παιδεία μας. Αλλά υπάρχουμε και εμείς, φίλες και φίλοι. Πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας. Να βάλουμε ένα τέλος, να πούμε ένα stop. Να κάνουμε το χρέος μας απέναντι σε εμάς και τα παιδιά μας, απέναντι στις νέες γενιές που έρχονται να ενταχθούν στην κοινωνία. Να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι απέναντι στην ασυδοσία και τον κατήφορο που έχουν πάρει αυτοί που αποφασίζουν για τις τύχες της χώρας μας. Να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Στη δική μας περίπτωση αυτή των πετρελαίων του Πρίνου, τον τελευταίο χρόνο η εταιρεία Energian, που από το 2008 εκμεταλλεύεται τις κρατικές εγκαταστάσεις και τον εθνικό πλούτο των κοιτασμάτων πετρελαίου στην περιοχή του Πρίνου, με σύμμαχο την κυβέρνηση και τον κύριο Χατζηδάκη, αποφάσισε να υλοποιήσει ευθεία επίθεση στους εργαζόμενους της, καθώς και στην πόλη που την αγκάλιασε και την φιλοξενεί. Παρόλο που στη σύμβαση παραχώρησης του ελληνικού κράτους προς την ενεργειακή Αιγαίου υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση της εταιρείας για συνεχή παραγωγή πετρελαίου προς όφελος των εργαζομένων και της τοπικής οικονομίας, η εταιρεία με ευθύνη της σταμάτησε τη λειτουργία του εργοστασίου, προσπαθώντας να επιβάλλει τα δόλια σχέδιά της, εκμεταλλευόμενη την ανοχή και την κάλυψη των κρατικών ελεκτικών μηχανισμών. Αναλυτικότερα, από τον Απρίλιο του 2021, οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια Καβάλας, συσπηρωμένοι, δίνουμε μαζικά και συλλογικά ένα συνδικαλιστικό αγώνα απέναντι στο περίφημο σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγχρονισμού που θέλει να επιβάλλει η εταιρεία. Είναι ξεκάθαρο ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης που εκπονήθηκε από την εταιρεία και επιβάλλεται μονομερώς οδηγεί σε πλήρη υπονόμευση των ενδεδειγμένων κανόνων ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, αλλά και σε βίαιη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, παραβιάζοντας την εγχώρια νομοθεσία
τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μας και τις σχετικές διεθνές συνθήκες ΕΒΕΖΟ, όπου χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των δικών μας εγκαταστάσεων. Το σχέδιο αυτό ενδεικτικά περιλαμβάνει 80 απολύσεις, κατάργηση τμήματων, κατάργηση των επιδομάτων που περιέχονται στη σύμβαση, ακόμη και του επιδόματος γάμου. Και όλα αυτά χωρίς διαβούλευση και θίγοντας την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και την τοπική οικονομία. Μέσω του σχεδίου αυτού η εταιρεία προσπαθεί να μεταμορφώσει το κόστος των επιχειρηματικών αστοχιώτης στους εργαζόμενους, όπως η καθυστέρηση της ανάπτυξης του νέου κοιτάσματος ΕΕ, που το 2018 δανειοδοτήθηκε με 120 εκατομμύρια ευρώ, αλλά χωρίς την πραγματοποίηση της επένδυσης, την ίδια στιγμή μάλιστα που η εταιρεία ζήτησε και απέκτησε βοήθεια πρόσβασης σε νέο τραπεζικό δάνειο ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, εξασφαλίζοντας την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω COVID. Επίσης, επιχειρεί να φορτώσει στους εργαζόμενους τη δανειοδότηση όλου του ομίλου, μεταφέροντας μεγάλο μέρος των δανείων στην ελληνική θυγατρική ενεργειακή Αιγαίου, μετά τη συγχώνευση που πραγματοποίησε το 2019 με την εταιρεία που, δραστηριοποιούντας τα πετρέλαια Καβάλας, την Καβάλα Oil, που η ενεργειακή Αιγαίου ήταν μεγαλομέτοχος με 67%. Λεπτομέρειες που ξετυλίγουν το κουβάρι το δικό μας. Οι εργαζόμενοι τώρα, έχοντας αποδείξει πολλές φορές την ιστορία του κεφαλαίου πετρέλαια στην Ελλάδα, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την εξορυκτική δραστηριότητα της χώρας μας, αντέδρασαν και διαμήνυσαν στην εταιρεία ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται σταθερά τις αξίες που όλα αυτά τα 40 χρόνια κράτησαν τη χώρα στο χάρτη των πετρελοπαραγωγών χωρών απέναντι σε κατά καιρούς επιχειρηματικές ή και χρηματιστηριακές πρακτικές των τριών διοικήσεων που πέρασαν από το 2000 που επαναλειτουργήσαν τα πετρέλαια και δεν είναι άλλες από την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια στην εργασία, σεβόμενη το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Η εταιρεία όμως, έχοντας σύμμαχο την κυβέρνηση και τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, έβαλε μπροστά απόπειρες χειραγώγησης και πρακτικές που παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές, με αδιαλαξία, προβοκάτσιες, χειραγώγηση των ΜΜΕ, προσπάθειες ύπουλης συνεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού, απολύσεις για παραδειγματισμό και εκφοβισμό, ομές συνδικαλιστικές διώξεις, καθώς απέλυσε όλο το δουσού του σωματείου μας και τώρα επικαλείται ότι δεν το αναγνωρίζει γιατί η διοίκησή του είναι απολυμένη. Προχώρησε σε και καλυμμένες απολύσεις υπό το μανδύα της εκβιαστικής και όχι εθελούσιας εξόδου, έχοντας ως κοινό παρανομαστή την εργολαβοποίηση των εργασιακών σχέσεων και τη μείωση του προσωπικού ενδιαφέροντος για τις συνέπειες της αποψήλωσης του έμπειρου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε μια βαριά βιομηχανία, προκαλώντας τεράστια κενά στην ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου. Δεν δίστασε να σχεδιάσει μαζί με την ελληνική αστυνομία την επιχείρηση 400 ΜΑΤ σε εγκαταστάσεις γεμάτες υδρογονάθρακες, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων αλλά και την ασφάλεια της γύρως περιοχής, τη μαύρη μέρα στην ιστορία των πετρελαίων στις 21/12/2021, εγκλωβίζοντας τους εργαζόμενους μέσα σε αυτές και με τρόπο που δεν αρμόζει ό,τι στους καινούς εγκληματίες, επιχείρησε και συνέλαβε 17 άτομα, μείνει σε άλλους 135, με πρωταρχικό στόχο τη διάλυση του σωματείου που αποτελεί το μοναδικό πρόσχωμα για την καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων στον πρίνο και την ποινικοποίηση του αγώνα μας. Οι εργαζόμενοι από τον Ιανουάριο του 2022 βρισκόμαστε σε επίσκεψη εργασίας για λόγους ασφαλείας. Και παρά την τρομοκρατία και τις απειλές που δεχόμαστε, καθημερινά εμείς και οι οικογένειές μας αντέχουμε και στέλνουμε το δικό μας μήνυμα. Τέλειο έγκλημα, φίλοι μου, δεν υπάρχει. Εκπτώσεις στην ασφάλεια και στην αξιοπρέπεια δεν κάνουμε. Και πλέον είμαστε σίγουροι ότι και εσείς το καταλάβατε, ότι χωρίς το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό αυτό το μελών του σωματείου μας, εργοστάσιο δεν μπορεί να μπει σε παραγωγή. Στέλνουμε ένα μήνυμα επίσης και στην κυβέρνηση. Όποιοι θέλουν να παίξουν με το πετρέλαιο, θα πρέπει πρώτα να λερωθούν. Γιατί πετρέλαιο χωρίς μουτζούρα δεν βγαίνει. Και όποιοι έχουν λερωθεί από το πετρέλαιο,
Τους ενημερώνουμε ότι οι λεκέδες του πετρελαίου δεν καθαρίζουν ποτέ. Είναι συνειδητή όμως η επιλογή μας. Και μπορεί ο αγώνας μας να είναι δύσκολος, ο δρόμος που επιλέγουμε να υπερασπιστούμε τη δουλειά μας, αλλά είναι μονόδρομος και θα το διαβούμε, όπως κάναμε άλλες τρεις φορές στο παρελθόν με τις προηγούμενες εταιρείες που είχαν το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας. Δεσμευόμαστε προς όλους αυτούς που είναι δίπλα μας από την πρώτη στιγμή αυτού του αγώνα, όπως η Ομοσπονδία μας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας, καθώς και τα 115 πρωτοβάθμια σωματεία, φορείς και σύλλογοι στην Καβάλα και τη γύρω περιοχή, όπως και σε όλους εσάς που είστε εδώ, δίπλα μας, μαζί μας, να μας δείχνετε ότι είμαστε πολλοί που δεν διαπραγματευόμαστε τις αξίες μας. Ότι αυτόν τον αγώνα δεν θα τον πουλήσουμε ποτέ και θα τον δώσουμε μέχρι τελικής δικαίωσης. Δεν θα αφήσουμε να μας λυγίσουν οι απειλές και οι εκβιασμοί αυτών που το μόνο που έχουν να κερδίσουν είναι μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια και κάποιες πολιτικές καριέρες. Δεν θα σκεφτούμε ότι μία φορά να κάνουμε πίσω και όπως θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους τις αξίες μας, σεβόμενοι την ιστορία μας και γράφοντας το μέλλον μας όπως μας αξίζει. Τέλος, θα ήθελα να πω και κάτι στα στελέχη της διοίκησης της εταιρείας μας που ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μας ακούν. Όπως βλέπετε, οι χωριάτες ενώθηκαν με τους εργάτες της χώρας. Η φωνή τους μεγαλώνει και θα ακουστούν παντού. Ακούστε το καλά λοιπόν. Ούτε ένας εργάτης μόνος του ή όλοι ή κανείς με αλληλεγγύη και πάλι ταξική απάντηση θα πάρει η ενεργειακή. Σας ευχαριστώ.